Πάμε τώρα να σας πω εγώ το πραγματικό ρεπορτάζ, επειδή έχω ακούσει από χθε το βράδυ και διάφορες αηδίες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί για το ποιο την στεναχώρησε, ποιο δεν τη στεναχώρησε, ήταν στεναχωρημένη, δεν ήταν. Θα σας πω λοιπόν εγώ τώρα την αθέατη πλευρά, την πλευρά από τη μεριά των παρασκηνίων, γιατί αντιλαμβάνεστε, έχω φίλους πολλούς, μην πω παραπάνω, που μιλάω μαζί τους και ήταν στο πλευρό της λεπτό προς λεπτό. Άρα έχω όλο το ρεπορτάζ και θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που θα πω. Η Μαρινέλα, 8 η ώρα, είναι στη σκηνή του Ηρωδίου, του Άδιου Ηρωδίου, με μπικουτί και κάνει πιο ευδιάθετη από ποτέ, με κέφι πολύ, την τελευταία της πρόβα. Όντω υπάρχει ένας ελαφρύ και όχι ισχυρό πονοκέφαλος, μία ελαφριά αδιαθεσία που μεταφέρει συνέχεια στου συνεργάτε τη, όμω, όπω που περιγράφουν οι συνεργάτε τη Μαρινέλα, η Μαρινέλα είναι ένα στρατιώτη. Είναι μία γυναίκα που πάει πρώτη στι πρόοδε και στι παραστάσει και φεύγει τελευταία. Είναι μία γυναίκα που, σαν μαθητούδη, έχει ένα τεράστιο άγχο και πάντα είναι το αστείο που κάνει με τους συνεργάτες της και τους πολύ δικούς τους ανθρώπους ότι αχ, δεν είμαι καλά, δεν μπορώ, ζαλίζομαι, δεν θα τα καταφέρω. Δεν ήταν λοιπόν κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά που να ανησυχήσει τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό της. Γιατί μου λέει άνθρωπος που είναι δίπλα τη ότι αν καταλαβαίναμε κι εμείς ότι αυτή τη φορά είναι μια πραγματική αδιαθεσία ε, δεν θα γινόταν και κάτι, θα αναβάλαμε την, ε, τη συναυλία. Προκειμένου να καταρρεύσει και να τη δει όλη η Ελλάδα να καταραίει το θρύλο. Κακό την είδε, αλλά την είδε. Όλη η Ελλάδα, ο θρύλο να καταραίει επί σκηνή. Μάλιστα, τρικλίζοντα είδαμε, καταλάβαν όλοι ότι έχει κεφαλικό. Δεν είναι να είσαι γιατρό. Θα την προστατεύαμε και θα, την, θα, ακυρώναμε τη συναυλία. Δεν έγινε κάτι έτσι κι αλλιώ. Ακυρώθηκε η συναυλία. Άρα λοιπόν δεν κατάλαβαν οι συνεργάτε τη ότι κάτι τρέχει. Ήταν μια ελαφριά ε, ε, αδιαθεσία. Στο γνωστό πλαίσιο που η Μαρινέλα πάντα γκρίνιαζε Mm. Με το άγχο τη mm. και ήταν και η πλάκα που έκανε με του συνεργάτε. Mm. Δεν είμαι καλά, πονάει λίγο το κεφάλι mm. μου και τα λοιπά. Παραπονεύτηκε για κάποιο πόνο. <σχυ> Πάμε τώρα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ανέβασμα στη σκηνή. Mm -hmm. Λένε όλοι την την ανέβασαν δύο συνεργάτε. Η Μαρινέλα δεν είναι 20 χρονών. Είναι 86. Προφανώ σκηνικά πάντα και είναι μέρο του σοου που κάνει. Την κρατάνε κάποιοι όταν ανεβαίνει, κατεβαίνει σκάλε. Γιατί εδώ γλιστράμε εμεί που είμαστε νεότεροι και άλλοι νεότεροι από εμά. Μπορεί μια γυναίκα 86 χρονών, να με τα φώτα κλειστά, εκεί η ρόδιο κτλ. να γλιστρήσει. Δεν παράστασης. την ανέβασαν Λάζονται λοιπόν ακριβώ, επειδή ναι. δεν μπορούσε να ανέβει. Mm. Όμω, πληροφορία νούμερο ένα. Λέει ανεβαίνοντα τη σκηνή, ρε παιδιά, λίγο το πόδι μου. Mm -hmm. Αυτό σα το λέω για πρώτη φορά, ακούγεται αυτό. Παραπονέθηκε λοιπόν. Ότι είχε ένα πόνο ή ένα μουδιασμά. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να αντιληφθεί ενόλυση, ο άνθρωπο ε. τι ακριβώ σημαίνει. Στο πόδι. Είναι ένα σημάδι κεφαλικού που έρχεται ή που ξεκινά να δημιουργείται. Άρα λοιπόν αυτό που μεταφέρουν οι άνθρωποι, ότι στο πρώτο ανέβασμα στη σκηνή παραπονιέται η Μαρινέλα. Όχι κάτι φοβερό όμω που να ανησυχήσει. Ρε, παιδιά λέει, το πόδι μου γαμώτο. Μια στάθεια, ένα πόνο, είπε κάτι το πόδι. Όχι μου. κάτι που να την κάνει τουλάχιστον να, να φύγει από τη σκηνή και να σταματήσει. Ανεβαίνει λοιπόν κάνει. στη σκηνή. Λέει το πρώτο τραγούδι, όλα καλά, όλα ωραία. Στο δεύτερο τραγούδι, αντιλαμβάνονται οι πάνω, οι της σχοινής, οι, οι θεατές, ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί. <laughs> Δίνει το μικρόφωνο στον κόσμο, όπως κάνουν αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, που τραγουδάμε όλοι τα τραγούδια τους. Και όταν παίρνει το μικρόφωνο πίσω, δεν είναι η γνωστή η μαρινέλα που σπάει τα τραγούδια. Είναι η μαρινέλα που ψάχνεται. Mm. Είναι η μαρινέλα που κοιτάει. Όλοι οι καλλιτέχνε, να ξέρετε μπροστά, έχουν τα λόγια των τραγουδιών. Όλοι. Mm. Εμεί το καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι είναι φώτα. Δεν είναι φώτα, είναι πίνακες, σαν οτοκιού που λέμε. Που έχουν... Ψάχνεται λοιπόν στο οτοκιού η Μαρινέλα να βρει τα λόγια και να τοποθετήσει τη φωνή τη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε, μου μεταφέρετε και στο το λέω και εγώ αυτό πρώτη φορά, κάποια από τα παρασκήνια πίσω. Η Μαρινέλα είναι ρομπότ, έτσι. δεν, δεν χάνει, όχι δεν στον Άρη, δεν φαλτσάρει. είναι φαλτσάρι, ρο, είναι ρομπότ. Μιλάμε, δεν υπάρχει, είναι κορυφαία του κορυφαίου, 87 χρόνων και η φωνή τη είναι σαν να ειδώνει, 86. Και κάποιο από τα παρασκήνια πίσω λέει, Ρε παιδιά, η Μαρινέλα φαλτσάρι σήμερα. Άρα, οι άνθρωποι που γνωρίζουν μουσική αντιλαμβάνονται στο δεύτερο τραγούδι ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί είναι απίθανο, θεωρούν απίθανο σε μια τέτοια σημαντική στιγμή η Μαρινέλα. Να φαλτσάρει. Ακούγεται λοιπόν από πίσω στα παρασκήνια, το λέω και ανατριχιάζω, κάποιο πολύ σημαντικό εκεί mm. παράγοντα τη συναυλία, δεν μπορώ να πω ονόματα. Και λέει, Παι, παιδιά, τι γίνεται, Η Μαρινέλα φαλτσάρει σήμερα. Και είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Ακριβώ. Το... Μάλλον κάτι συνέβαινε. Δεν είμαι γιατρό, κάτι συνέβαινε ήδη. Κατεβαίνει κάτω η Μαρινέλα. Εγώ εδώ έχω κενό. Δεν έχω μάθει. Αν το μάθω μέσα στην ημέρα, θα σα το πω. Αν ήταν προγραμματισμένη αυτή η κάθοδο μετά το δεύτερο τραγούδι και η αλλαγή ενδυμασία ή αν αισθάνθηκε άσχημα γυναίκα και το έκανε για να πάρει ανάσες. Δεν το ξέρω αυτό. Και νο. πάμε λοιπόν στο ανέβασμα το τρίτο, εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η γυναίκα πια ήταν άρρωστη, αρρώστενε, το κεφαλικό. Το κατάλαβαν όλοι, δεν πριν, όλοι και οι θεατές, πάγονες οι θεατές. Βλέπανε ότι το ένα πόδι δεν πατάει καλά και άρχισε, το βλέπατε, δηλαδή πριν το τρέμουλο στο χέρι Φέλε. και την παραπέ, κατάρρευση, παραπέ, φαίνεται ναι. ότι το ένα πόδι δεν ακούει, δεν την στηρίζει. Άρα βλέπετε ότι προσπαθεί να στηριχτεί και δεν μπορεί. Είναι το, το, το κεφαλικό αυτό δυστυχώς. Λοιπόν, παθαίνει το κεφαλικό, όλα τα άλλα τα ξέρετε. Πάμε τώρα